Κύριος Καπετανάκη, τον οποίο έχουμε και στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καπετανάκη. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας εκ των προτέρων. Είχα ξεκινήσει να λέω στους ακροατές ότι έληξε, αν δεν απατώμε, μόλις προχθές αυτή η δημόσια διαβούλευση για το πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου. Και μην νομίζετε τώρα, εγώ από διακοπές γύρισα, αλλά το ξαναθυμήθηκα γιατί διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα και, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καπετανάκη, και μια ολοκληρωμένη, πώς να το πω, μια ολοκληρωμένη πρόταση της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας σε σχέση με το πολιτιστικό κέντρο. Καταρχάς, σωστά το θυμάμαι, έληξε η διαβούλευση? Ναι, έληξε η διαβούλευση στις 20 Αυγούστου. Όντως είναι αυτή η πρόταση της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας, η οποία ουσιαστικά δεν διαφέρει από αυτή την οποία έχουμε εμείς στο μυαλό μας και τον τρόπο με τον οποίο προτιθέμεθα να λειτουργήσει το πολιτιστικό κέντρο. Είναι πολύ κοντά και στους σκοπούς και στην φιλοσοφία της λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου, και θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμη και θα συζητηθεί και κάποια στοιχεία της ίσως να ενσωματωθούν στο πλάνο στο οποίο έχουμε μέχρι τώρα. Είχατε έτσι συμμετοχή σε αυτή τη διαβούλευση? Θυμάμαι όταν έλεγα εδώ στην αέρα των Sky Κρήτης ότι ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση, και το έλεγα και εγώ καλώντας τους Ηρακλειώτες, γιατί όλοι μας η αλήθεια είναι συζητάμε για την επόμενη μέρα του πολιτιστικού, ενώ και κατηδίαν. Έτσι καλούσα και εγώ τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση, αν και έλεγα τώρα καλοκαίρι, μπάνια κτλ. Λίγο δύσκολο. Είχατε συμμετοχή σε αυτή τη διαβούλευση? Κοιτάξτε, είχαμε αυτή την πρόταση της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας, είχαμε και άλλες δύο από κάποιους μεμονωμένους πολίτες. Αλλά γενικότερα είναι η αλήθεια ότι θα περίμενα να υπήρχε ανταπόκριση και ενδιαφέρον από περισσότερους επίσημους φορείς, ίσως και της παρατάξης, της αντιπολίτευσης στο Δήμο, κάποιους δηλαδή οι οποίοι θα είχαν να προτείνουν κάτι, έστω και ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο διαχείρισης, ώστε να μπορεί να συζητηθεί και να γίνει μια επικοδομητική έτσι κουβέντα. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά και ό,τι προκύψει και από τη διαβούλευση και από αυτά τα οποία έχουμε ήδη παρουσιάσει, όλα αυτά είναι θέμα βέβαια το οποίο όταν θα έρθει η στιγμή θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς, ναι. Εμείς έχουμε σκοπό και μέσα στο Σεπτέμβριο να γίνει και μία ημερίδα, μια ανοιχτή διαβούλευση, ένας ανοιχτός διάλογος που θα αφορά την λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου. Το είχαμε πει δηλαδή ότι μετά το τέλος της διαβούλευσης θα γίνει και αυτό, όπου θα μπορεί και ο καθένας να έρθει εκεί και προφορικά να γίνει όλη αυτή η συζήτηση και να τεθούν και προφορικά κάποιες προτάσεις. Κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει και με το Πάρκο Γεωργιάδη τότε στο πολιτιστικό, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αλήθεια, είναι, πώς να το πω, διαδικασία. Νομίζω ότι καλά θα κάνετε να το κάνετε, κύριε Καπετανάκη. Γιατί ίσως είναι και πιο εύκολο στους πολίτες ή στους καλλιτέχνες αυτής της πόλης να προσέλθουν και προφορικά να διατυπώσουν την άποψή τους. Ίσως τους είναι κάπως περίεργο το θέμα της διαβούλευσης, ενώ στο γραπτό λόγο να στείλουν κάπου τις προτάσεις. Ενδεχομένως αυτό να βοηθήσει κόσμο να συμμετέχει περισσότερο. Κοιτάξτε, εμείς σαν Δημοτική Αρχή το έχουμε αποδείξει και το αποδείξαμε περίτρανα και με το Πάρκο Γεωργιάδη, όπως είπατε. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανοιχτοί ακόμα και στις πιο ακραίες απόψεις, οι οποίες αν είναι προς μια κατεύθυνση όπου θα μπορεί να βελτιωθεί κάπου ή να προκύψει κάτι καλύτερο, εμείς θέλουμε να τα ακούμε όλα. Και καλά κάνετε. Βασικός κανόνας της δημοκρατίας είναι να έχουμε ανοιχτά αυτιά. Δεν το συζητώ καθόλου. Το έχουμε εφαρμόσει πάρα πολλές φορές, πόσο μάλλον και για το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση. Ναι. Πριν μου πείτε προφανώς και θα σας ρωτήσω, προσδιορίζετε μέσα στο Σεπτέμβριο την διοργάνωση αυτής της δημόσιας πια ανοιχτής διαβούλευσης για να έρθει ο κόσμος να καταθέσει τις απόψεις του? Ναι, μέσα στο Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε ορίσει ακόμα, αλλά σίγουρα θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Και πότε με το καλό εκτιμάτε ότι θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο πια, μιλάω, αυτός ο νέος, ο κανονισμός λειτουργίας, αυτός ο κανονισμός που θα αφορά την επόμενη μέρα της λειτουργίας του πολιτιστικού? Κοιτάξτε, έχουμε ήδη κάνει μια κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον παραπάνω από μια κουβέντα, διότι έχουμε παρουσιάσει και το σχέδιο, τη μελέτη βιωσιμότητας που μας είχε κάνει η εταιρεία Deloitte, παρόντος του κυρίου Μιχαηλίδη τότε. Έχουμε παρουσιάσει την πρόταση που έχουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή, όπου προτείνουμε τη δημιουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση του πολιτιστικού κέντρου. Βέβαια, περιμένουμε θεωρητικά μια απάντηση από τον κύριο Σκουρλέτη γι' αυτό. Από τον κύριο Σκουρλέτη περιμένουμε μια απάντηση. Διαφορετικά τώρα υπάρχει πάντα και το Plan B. Υπάρχει ένα σενάριο όπου θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει
έστω και προσωρινά το πολιτιστικό κέντρο μέσω των εταιριών του Δήμου, των υφιστάμενων, δηλαδή της ΔΕΠΤΑΙΤΗ και της ΔΕΠΑΝΑΛ, όπου με τη συγχώνευση αυτή θα προκύψει μια καινούργια εταιρεία που θα έχει μια καλύτερη οικονομική δυνατότητα από αυτό που έχει σήμερα η ΔΕΠΤΑΙ μόνη της. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι, όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Αλλά θεωρώ ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, πιστεύω ότι θα έχουν λυθεί και το πολιτιστικό κέντρο θα μπει σε πλήρη λειτουργία από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα σε πλήρη λειτουργία. Yeah. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε ότι όλα αυτά τα βήματα, τα αναγκαία, η αλήθεια είναι, θα έχουν ολοκληρωθεί πριν ανοίξει τις πόρτες του με το καλό. Ναι, το δουλεύουμε αυτό, για να είμαστε ανοιχτοί από την πρώτη μέρα, το δουλεύουμε πάνω από 1,5 χρόνο τώρα. Ναι. Και πότε με το καλό θα ανοίξει, θα είναι αυτή η πρώτη μέρα, κύριε Καπετανάκη? Να σας πω ότι παραγγέλθηκαν και τα τελευταία υλικά που είναι τα καθίσματα πολιτιστικού, τα οποία θα είναι εδώ το Νοέμβριο. Με το καλό. Νοεμβρίου. Πιστεύω ότι στο τέλος, μέσα Νοέμβριο τώρα που θα έρθουν τα καθίσματα, θα είναι σίγουρα τελειωμένη η αίθουσα συναυλιών. Προς το τέλος του χρόνου πιστεύω ότι το έργο, αν δεν έχει ολοκληρωθεί εντελώς, θα είναι στα τελειώματα που λέμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Να το προσδιορίσουμε πάντως με το καλό, με τη νέα χρονιά, θα έλεγα εγώ. Έτσι δεν είναι, εκεί με την έναρξη της νέας χρονιάς, κάπως έτσι? Ας πούμε ότι στο τέλος του χρόνου θα είμαστε στα τελειώματα. Κάπου εκεί μέχρι το Γενάρη θα είναι τελείως ολοκληρωμένο. Ναι, η συνεργασία με τον κύριο Μιχαηλίδη πηγαίνει καλά. Το λέω γιατί θα έρθει και στην Κρήτη τις επόμενες ημέρες. Στις 26, αν νομίζω. Στις 20, σωστά θυμάστε, 26 Αυγούστου. Το μηνό θα είναι στο Ηράκλειο, όπου θα κάνουμε πάλι μια συνάντηση. Διότι ο κύριος Μιχαηλίδης, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που υπάρχει, που είναι ένας φανατικός Ηρακλειώτης. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λειτουργεί ούτε παραταξιακά ούτε κομματικά, αγαπάει την πόλη του. Ένας άνθρωπος παγκοσμίου φήμης με τεράστια εμπειρία στον τομέα, όπου μας έχει δώσει τα φώτα του και τις γνώσεις του απλόχερα. Και ο οποίος φαίνεται ότι σίγουρα έχει παίξει ρόλο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ενώ των εργασιών της δεύτερης φάσης του πολιτιστικού, έχει παίξει ρόλο, ενώ η εμπειρία του στα θέματα ακουστικής κτλ. Και μένει να δούμε τώρα, μας επιφυλάσσεται καμιά έπληξη για την επόμενη μέρα, ενώ για το πόσο ρόλο θα παίξει στην επόμενη μέρα του πολιτιστικού ο κ. Μιχαηλίδης. Κοιτάξτε, ο κ. Μιχαηλίδης, σας λέω ότι στην σημερινή μέρα και στη χθεσινή μέρα έχει ήδη παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και είναι πάντα εκεί και είναι πάντα δίπλα μας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έχει βοηθήσει και την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αλήθεια είναι αυτό, ναι, καλά κάνετε και το λέτε. Ναι. Και επί της δημαρχίας του κυρίου Κουράκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα κοιτάει αυτά, κοιτάει μόνο την πόλη και το όφελός της. Τώρα βοηθάει εμάς. Θα σας διακόψω σε σχέση με αυτό τώρα, συγχωρέστε με. Μια τελευταία ερώτηση, δυστυχώς με πιέζει ο χρόνος, όπως πάντα, πρώτη μέρα, συγχωρέστε με. Πότε θα πιω καφέ στο κουμπέ με το καλό? Λοιπόν, στο κουμπέ τέλος της εβδομάδος, αρχές της άλλης, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο νότιο τμήμα του κουμπέ εσωτερικά, όπου είναι να γίνει η κουζίνα και το παρασκευαστήριο των ροφημάτων. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε εσωτερικά τη συντήρηση στο βόρειο κομμάτι, μέσα εκεί που είναι ο θόλος του κουμπέ. Θεωρώ ότι τέλος της εβδομάδος έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές εργασίες, γίνονται υδραυλικές τώρα. Τέλος της εβδομάδος, με Δευτέρα, Τρίτη το πολύ, πιστεύω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες και θα μπορέσει μέσα στην επόμενη ίσως εβδομάδα να καταφέρουμε να ανοίξουμε, και μετά να απομένει μόνο η συντήρηση εξωτερικά του μήνου, η οποία θα γίνεται ταυτόχρονα. Αναμένουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπετανάκη, για το χρόνο σας. Καλημέρα, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.